Επαναλαμβάνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την πρώτη στιγμή καταδίκασε την επίθεση στην Ουκρανία, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, τομεάρχης εξωτερικών του κόμματος, άσκησε από το Ηράκλειο κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της, που μετέτρεψε, όπως είπε, τη χώρα σε προκεχωρημένο φυλάκιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κριτική που ασκήσαμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ότι με την πλειοδοσία πίστης στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την αλλαγή του παραδοσιακού δόγματος της εξωτερικής μας πολιτικής από την Ελλάδα γέφυρα με πολιτικό σπίτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με επιθυμία να συνομιλεί και με άλλες μεγάλες δυνάμεις, επαναφέρει την πολιτική της χώρας μας και τη διπλωματία σε μια άλλη μεταφορά που χρησιμοποιούσε η ελληνική δεξιά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου και του ψυχρού πολέμου. Την Ελλάδα ως προκεχωρημένο φυλάκιο. Δεν βοηθά τα εθνικά συμφέροντα η πολιτική αυτή. Η Ευρώπη οφείλει να λειτουργήσει με επιταχυντή αυτή την πρωτοφανή επίθεση και να φροντίσει τα του οίκου της. Μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο Ηράκλειο, ο τομεάρχης εξωτερικών ανέφερε ότι το κρίσιμο σημείο για την Ελλάδα είναι η επόμενη μέρα και πως μέσα από τις ισορροπίες που θα δημιουργηθούν δεν θα επιστρέψουμε σε μια φάση ενός νέου ψυχρού πολέμου με χειρότερους ίσους όρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταδίκασε τη ρωσική εισβολή ως αντίθετη στο διεθνές δίκαιο, στις αρχές της κρατικής κυριαρχίας, στις αρχές της ανάγκης να υπερασπίσουμε την εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών, πολύ περισσότερο γιατί έχουμε την ανοιχτή πληγή στην Κύπρο. Μας ενδιαφέρει όμως και η επόμενη μέρα. Θα μπορέσουμε να αποφύγουμε μια διχασμένη Ευρώπη να ξαναγυρίσει το φάσμα ενός ψυχρού πολέμου πολύ χειρότερα ίσως από ό,τι τον προηγούμενο αιώνα. Η σημερινή μας εκδήλωση είναι στα πλαίσια μιας σειράς εκδηλώσεων για θέματα της επικαιρότητας στην πορεία του κόμματός μας προς το συνέδριο. Μία κίνηση από την Ρωσική Ομοσπονδία που είναι σαφέστατα καταδικαστέα, αλλά υπάρχουν και πολλές πληγές που αναδύονται μετά από αυτό το συμβάν που δυστυχώς συνετελείται εδώ και 17 συνεχείς ημέρες. Ο κ. Κατρούγκαλος αναφέρθηκε και στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας και με επίκεντρο την ακρίβεια εξήγησε ότι ζητούμενο είναι η αλλαγή πολιτικών μέσα από μια νέα προοδευτική και δημοκρατική κυβέρνηση, κάνοντας παράλληλα άνοιγμα προς το Κινάλ και τις άλλες δημοκρατικές, όπως είπε, δυνάμεις του τόπου. Θα εξακολουθήσουμε να έχουμε μια κυβέρνηση Μητσοτάκη, κυβέρνηση της δεξιάς, ή θα μπορέσουμε να έχουμε μια προοδευτική δημοκρατική κυβέρνηση, όπου εμείς επιδιώκουμε ως ΣΥΡΙΖΑ συνεργασία με το Κινάλ, με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό το μεγάλο διακύβευμα θα κουβεντιάσουμε σήμερα, θα δούμε και τις επόμενες μέρες εν ώψη του συνεδρίου αυτή η συζήτηση όσο μπορούμε να γενικευτεί. Εύχομαι πάρα πολύ σύντομα να βγούμε από το σημερινό διέξοδο που μας οδήγησε η σημερινή κυβέρνηση με εκλογές και να έρθει μια νέα προοδευτική κυβέρνηση με πρωθυπουργό την Αλέξη Τσίπρα που θα δώσει ελπίδα και όραμα και ανάσταση στη σημερινή κοινωνία.